που του γνωρίζουν οι πάντες, όλοι τις ξέρουμε τις παραβολές του Αθώπιου, Ευαγγέλιον των Ευαγγελίων. Διότι συγκεκριμεί το μυστήριο της θρίας της οικονομίας. Αυτό που παραβεί, αγαπητοί, αν εγγράφετε, θα ήταν ικανή να δώσει αυρά γραμμά στο μέγεθο. Αυτό του Αθώπιου. Το μέγεθος και τα γάμπ. Επειδή όμως θα πρέπει να κάνουμε την ανάλυση, καλό θα ήταν με δύο λόγια να την αφηγηθούμε. Άνθρωπο και παιδιά. Το νεότερο, λέει και μια μέρα στον πατέρα. Πατέρα. Το πατέρα και εκείνος που μου ανήκει. Και ο πατής, ότι προφανώς θα παρεκάλεσε το παιδί του να μην έχει μήνυμα, διότι το νεά στην υγεία και υπήρχε κίνδυνος, επειδή όμως επέμενε, τότε και στα δυο του παιδιά εμμήρασε την περιουσία. Ο μεγάλος προτίμησε, αν και έγινε η διανομή της περιουσίας, να μείνει μαζί με το πατέρα. Ο μικρός σταμάτησε όλα, ό,τι του ανήκε. Ύστερα από λίγες ημέρες ανεχώρησε σε χώρα μακριγύρω. Εκεί έχοντα την ελευθερία και το χρήμα, άρχισε να κατασπαταλάσει την περιουσία του πατέρα. Γρήγορα όμως αντελήφθη ότι τα χρήματα τελείωσαν. Και μάλιστα εξαφορμής ενός εξωτερικού περιστατικού. Έπεσε πείνα στη χώρα εκεί. Και τότε αυτός αναγνωστεί για προστάτα και στην δράση ευρέθηκε μόνο. Τι να λέω, απέναντι. Και ζήτησε να προσκοληθεί σε έναν άνθρωπο εκεί στην περιοχή να δώσει στους κύρους του τα πράγματα. Όμως, ακόμη και από τα χαρούσια που ήταν ευσταθήκαν στους κύρους, δεν του εδίδετο ο τρόπος να φωτάσει την πίδα. Μέσα στην αφιλότητα αυτή είχε τις επίσης, τις εαυτόν. Τι μήνυμα. Και λέγει, μία πλησκέψη. Η μισθωτή του πατέρα. Ποτέ δεν ξέρω. Εγώ το παιδί μου, εσένα από την πίδα. Τον ελίξα τον πατέρα. Με τον αφήνω, ήταν ανοιχτή που έτσι. Θα γυρίσω πίσω και θα του πω, πατέρα, έχω μαζί σαν τον αφή, καθαράζει σαν τον ουρανό, συγχώρησε. Δεν είναι άφησο να είσαι στο παιδί, κάνανε σαν έναν από εκείνους τους μισθωτούς που έχει και έτσι μόνο με μελογαριά. Και ενώ αυτά εσκέφτει ο νεότερος θείος, επήρε αμέσως την απόφαση και έφυγε. Από μακριά ο πατέρας, είδε τον ερχομό του παιδιού. Πέφτει, θα το πω υπακεί. Και πριν το παιδί αρχίσει να λέγει εκείνα τα οποία είχε σκεφτεί να πει στον πατέρα του, ο πατέρας γκάλιασε, το καταφυλούσε και το έφερε στο σπίτι το παιδί του, λέγοντας τους δούλους να φέρουν αμέσως την ιστορή της πρόσφυγης. Η καλή συμφορεσιά. Και κατόπιν θα τους βάλουν τα χτυλίδι στα χέρια και ακόμη θα τους βάλουν τα παπούτσια και να ψάξουν το καλύτερο μοχάρι, το σιτερτό, αυτό που το τάιζαν σιτάρι, θα το σιτερτό. Έτρωγε σιτάρι, έτρωγε καρπό, όχι σανό, καρπό, εκείνο που ήταν για να το πατίνουν. Να το ψάξουν και να καλέσουν φίλους και γνωστούς και να γίνει χαρά μεγάλη μέσα στο σπίτι. Και το παιδί του αυτό ήτανε νεκρό και έγινε. Ήτανε νεκρό και νησί, ήταν χαμένο και πρέσβη. Ενώ γίνεται το πανηγύρι μέσα στο σπίτι, ο μεγαλύτερος γιος επιστρέφει από τα χωράφια και ακούει κίνηση και θόρυβο πολύ, εορταστική χρειά στο σπίτι. Και ρωτάει έναν δούλο τι συμβαίνει και εκείνος τον πληροφορεί ότι επέστρεψε ο νεότερος αδελφός. Έστειψε, δίλεψε, δίνησε και δεν ήθελε να δίνανε στο σπίτι.
Ο πατέρας τραντελήθηκε και μπήκε τώρα να καλοπιάσει τον μεγαλύτερο παιδί του, να δίνει. Λέει, παιδί μου, πες. Αυτός θυμωμένος και θυμωμένος. Όχι. Αυτός, ο γιος σου, που έφαγε την περιουσία του, με τις φόρνες και τώρα γύρισε καλό σου και σπουδαίο και του κάνεις την υποδοχή και έφαγες και το όχι και αυτό όμως χάρη και εμένα δεν μου έδωσε ένα κατσίκι να φάω με τους φίλους μου. Δεν βάζει. Εδώ, τα δικά μου είναι δικά. Και είσαι όλη μέρα μαζί. Ποιος είπε να μην δοκιμάσεις να μην πάρεις με κατσίκι το και αυτό μου χάρη, ναι. Τώρα είσαι ο αδελφός. Εσύ χαρούμε. Που είσαι ο αδελφός. Και ήταν νεκρό και ανεστήσει. Ανεστήσει δηλαδή από τη δέκα που είχε την πνευματική. Ήταν χαμένος και τρέχει. Εκεί τελειώνει η παραβολή, η θαυμασία αυτή, η αριστοτεχνική αγαπητή μου, παραβολή. Παρακολουθούμε ποιον σκοπό θα ήθελε να εξυπηρετήσει η παραβολή αυτή, όπως ο κύριος του Ιησού και ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας την περιέφερε και την κατέγραψε στο Ιερό του Ευαγγέλιο. Καταρχάς, η παραβολή θέλει να δείξει την διαφορετική στάση του ανθρώπου έναντι του Θεού, αλλά και τις αναπτυσσόμενες σχέσεις μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού. Δεύτερον, θέλει πάρα πολύ να δείξει τη στάση δύο κατηγοριών ανθρώπων ακροατών του Ιησού Χριστού. Η πρώτη κατηγορία είναι η αμαρτωλή και η τελώς. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι οποίοι θεωρούν το δίκαιο. Οι οποίοι, οπωσδήποτε, αντιπροσωπεύονται η μεν πρώτη από τον νεότερο ιόν, η δε δεύτερη από τον πρεσβύτερο ιόν. Ακόμη, ένα τρίτο σκοπό τη παραβολή είναι η στάση έναντι του Θεού, των μακράν του Θεού εθνών που αντιπροσωπεύονται από τον νεότερο ιόν και του Ισραήλ που αντιπροσωπεύεται από τον πρεσβύτερο ιόν. Και τέλος, η παραβολή αυτή καθεαυτή περιφύει μία σπανία και αριστοτεχνική ή στην απλότητά της ψυχολογική ανατομία των πρωταγωνιστούντων προσώπων. Επειδή είναι τεραστία παραβολή, τεραστία την ανάμειξή της, αγαπητοί μου, δεν θα προλάβουμε παρά μόνο θα μείνουμε εις το πρώτο ή των πρώτων σκοπών που βλέπει κανείς το θέμα του ανθρώπου έναντι του Θεού και τα σχέση του ανθρώπου έναντι του Θεού και αντιστρόφως του Θεού έναντι του ανθρώπου. Αυτό μόνο θα δούμε στην παραβολή σήμερα και μάλιστα δεν θα ολοκληρώσουμε καν την παραβολή. Θα δούμε μόνο την περιφορά του νεοτέρου Θεού. Τόσο τεραστία είναι η παραβολή αυτή, τόσο είναι το βάθος της. Και τόσοι τόμοι έχουν γραφτεί από πολλές πλευρές πάνω στην παραβολή αυτή. Αν ο Θεός μας αξιώσει και αρχίσουμε στα κατακυριακή θέματά μας, πρώτα απ' όλα θα συνεχίσουμε την υπόλοιπη ανάλυση της παραβολής πλέον στα τακτικά σημερινά μας θέματα. Η παραβολή διαιρείται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος στρέφεται περί την συμπεριφορά του νεοτέρου ιού. Και το δεύτερο, το οποίο είχε αναλύσει από το που είχε πει, και το δεύτερο μέρο βρέθηκε περί την συμπεριφορά του πρεσβυτέρου ιού. Το πρώτο μέρο περιέχει πέντε σκηνά. Οπότε λογαριάστε σαν να ανοίγαμε μια σκηνή θεατρική και να παρουσιάζαμε πέντε σκηνές. Η πρώτη δείχνει την αναχώρηση του νεοτέρου ιού και είναι η περιοχή της αμαρτίας. Η δεύτερη σκηνή δείχνει την αθλειότητα που είναι η τιμωρία την οποία υφίσταται ο απομακρυνθής από τον πατέρα του άνθρωπος ιός. Η τρίτη σκηνή είναι η μεταμέλεια. Άρχισε να καταλαβαίνει ότι τα πράγματα δεν πήγανε καλά
και είναι η περιοχή της μετανοίας. Εκείνο ο οποίος ημάρτησε, τιμωρείται και μετανοεί. Η τετάρτη σκηνή είναι η επάνωδος, δηλαδή η επιστροφή του ανθρώπου προς το Θεό. Και τέλος είναι η αποκατάσταση του Υιού από τον Πατέρα, τον εδέχεται και δεν είναι τι άλλο παρά η συγχώρηση και η δικαίωση του ανθρώπου. Και προχωρούμε. Άνθρωπος είχε δύο Υιούς. Τι είπε ο νεότερος αυτόν, το πατρί, πάτε δώσ' μου το κυβάλλον μέρος του Θεού. Άνθρωπος είχε δύο Υιούς. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος που έχει δύο Υιούς? Είναι αγαπητοί μου, ως είναι άνθρωπος Θεός. Και τα δύο του παιδιά είναι δύο κατηγορίες ανθρώπων. Είναι εκείνοι που θέλουν να αμαρτάνουν και να αποστατούν από τον Θεό. Και εκείνοι οι οποίοι θέλουν να μένουν κοντά στο Θεό, αλλά χωρίς όμως να παρουσιάζουν μία βελτίωση, υπογραμμίζω, βελτίωση στην πνευματική των ζωή. Είναι αυτές οι δύο κατηγορίες των ανθρώπων. Ο Θεός ωστόσο είναι πατήρ και των δύο κατηγοριών ανθρώπων. Γράφει ο προφήτης Μαλακίας. Η πατήρ ή πάντων ημών. Δεν είναι όλων ημών των Ισραηλιτών και των Αθηνικών. Αυτό είναι που σκανδάλιζε πάντα στους Εβραίους. Δεν ήθελαν τον Θεό πατέρα των Εθνικών. Δεν τον ήθελαν ποτέ. Άλλο τώρα ότι οι προφήτες το διαγράφουν αυτό. Γι' αυτό και τελικά το προφητικό κήρυγμα ουδέποτε έγινε το δεκτόν από τους συγχρόνους των προφητών. Ποτέ είναι γνωστό αυτό. Γι' αυτό όλοι οι προφήτες εδιώχθησαν, κακοπάθησαν, κακοποιήθηκαν κλπ. Ουκή Θεός εις έψησεν ημάς. Ένας Θεός λέγει δεν μας έψησε όλους τους ανθρώπους. Οι Εβραίοι λέγανε ότι εμείς είμαστε μόνο ο περιούσιος λαός του Θεού. Οι άλλοι δεν ξέρω πώς το ήταν. Αλλά δεν είναι όμως οι άνθρωποι του Θεού. Δεν τους έκανε ο Θεός τους άλλους ανθρώπους. Αλλά δεν μάθαμε, οπουδήποτε. Και θα πει η κοινή διαθήκη τώρα ότι ο Θεός πάντα ανθρώπου θέλει σοφήνες και σε σύγκληση αληθεία του Θεού. Θέλει ο Θεός όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν στην επίγνωση της αληθείας. Συνεπώς, ο πατήρ της παραβολής είναι πατήρ πάντων και των δικαίων και των ασεβών, των αδίκων και των ασεβών και των αμαρτωλών. Από τον άνθρωπο εξαρτάται τι στάση θα πάρει έναντι της αγάπης του Θεού, όπως πράγματι διαγράφεται στην παραβολή του Αναλίου. Τι είπε ο νεότερος? Πάτε, δώσ' μου το κεφάλαιο μέρος της ψυχής. Είπε ο νεότερος. Εδώ βλέπουμε ότι είναι δύο αδέρφια. Είναι κύριο πατέρα. Και τι κόνη είναι βεβαίως το ένας να είναι μεγαλύτερος από τον άλλον. Έτσι δεν θα ξαναδείξει, θα λέει, δεν είναι στιγμή. Εδώ παρουσιάζει το ένας μεγαλύτερος από τον άλλον. Εν τούτοι, ο χαρακτηρισμός νεότερος δεν αναφέρεται στο θέμα της αληθείας. Διότι αυτό δεν θα συμπηρεθεί η παραβολή. Διότι ένας νεότερος Υιός, θα λέει καλή για μια στιγμή, είναι λιγότερο όρημος. Η παραβολή με το χαρακτηρισμό νεότερο θέλει να τονίσει, να εκφράσει την ανοριμότητα κατηγορίας ανθρώπων που έχουν έναν νηπιώδες πρόνημα ή χαμορά και ακόμη έχουν ένα άστατον πρόνημα ευεξαπάτητον, εύκολα εξαπατούνται και γενικά είναι οι άνθρωποι οι ανώριμοι. Είναι περίεργο γιατί υπάρχουν ανώριμοι άνθρωποι. Εάν κανείς έχει μια στοιχειώδη οριμότητα εκπλήσεται όταν συναντάει στη ζωή του ανθρώπους με ηλικία
με ηλικία 25, 30, 50, 70, 80. Και ακόμη να βρίσκει μια ανοριμότητα, ένα, όπως είπαμε, νηπιώδες φρόνημα. Που λέμε, αυτός άνθρωπος μυαλό δεν έβαλε ακόμη, λέμε, πολλές φορές. Δεν έχει οριμάσει. Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε, υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Εκείνοι οι οποίοι είναι όριμοι ως προσωπικότητες, και εκείνοι οι οποίοι δεν είναι όριμοι, που πρέπει πάντα να χειραγωγούνται, πρέπει πάντα να τους λένε το σωστό, ξέρουν το διακρίσεως, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το ή εκείνο. Και ομολογμένως, οι άνθρωποι αυτοί οι ανώριμοι, παρά την ηλικία τους, δημιουργούν πρόβλημα μέσα στο περιβάλλον που ζουν. Το έχουμε δοκιμάσει όλοι, το γνωρίζουμε. Μπορούμε και μέσα στο σπίτι με τέτοια πρόσωπα, μπορεί να είναι στο περιβάλλον το φιλικό και το καθεστής. Πάτε, θα γίνει μόνο νεότερο. Δώσ' μη, δώσε μου, δώσε. Λόγοι που εκφράζουν μίαν αστάση, ακόμη μίαν αγερωσία, μίαν απαιτητικότητα. Δεν υπάρχει δηλαδή μια γένεια. Να πει, πατέρα μου, σε παρακαλώ, έψωχνε να πάω να κάνω λίγο την καριέρα μου. Δεν ξέρω, δεν μου. Τέλος πάντων, αυτά που μου ανήκουν, αυτά που νομίζει ότι μπορεί, αν μπορεί, να πάω να κάνω κι εγώ μια δουλειά. Δεν υπάρχει τίποτε από αυτά. Είναι αυτή η απαιτητικότητα. Που πολλές φορές και σε αυτό το παράδειγμα της παραβολής παρουσιάζεται. Βλέπουμε τους ανθρώπους όταν θέλουν τα παιδιά μας που είναι πλέον παλικάρια ή κοπέλες, ξέρω εγώ, να λένε στους γονείς, τον πατέρα, δεν ξέρω, δώσ' μου αυτό που μου ανήκει. Δεν έρχονται οι γονείς, πολλάκι και πολύ δύσκολοι θέσεις. Δεν με ενδιαφέρει κόψω λαιμό, εγώ θέλω αυτό. Σαν να μην ζουν μέσα στην κατανόηση του σπιτιού, να καταλάβουν πού βρίσκονται και σε τι δυσκολία μπορεί να βρεθούν οι γονείς. Τι θα θέλετε, όταν αλλάξει το χρόνημα του ανθρώπου, δηλαδή ο άνθρωπος αρχίζει να γίνεται κοσμικός άνθρωπος, δηλαδή με κοσμικό χρόνημα, τότε όλα επιπεδοποιούνται. Ούτε ευγένεια, ούτε τρόπος, ούτε ντροπή, ούτε πόνο στην καρδιά, δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί μπήκε ο δαίμον του κοσμικού χρονίου. Δώσ' λοιπόν το επιβάλλον, εκείνο που μου ανήκει, μέρος της ουσίας. Τι είναι η ουσία? Ουσία θα πει περιουσία. Είναι η περιουσία. Τα χρήματα, τα χρήματα, τα υποστατικά, τα σπίτια. Είναι ότι ο Θεός ευρύχησε τον άνθρωπο φυσικός μεν, από τη μια μεριά εκατασκευή, και δεύτερον ως δυνατότητες που έβαλε στον άνθρωπο ο Θεός. Η περιουσία που ο Θεός δίνει στον άνθρωπο είναι καταρχάς το κατοικόνα. Με όλη περιουσία το κατοικόνα. Δεύτερον είναι τα τάλαντα, τα οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η δυνατότητα ο άνθρωπος να εργαστεί και να αναπτύξει το κατοικόντα. Είπα να εργαστεί. Και στα τέσσερα είναι το λογικό και το αυτεπλούσιο, που είναι το κατοικόντα, η μεγάλη μας περιουσία. Το λογικό και το αυτεπλούσιο, η λογική και η ελευθερία. Προσέξτε αυτά, υπογραμμίσατε τα παρακαλώ, την πνήμη σας. Και γενικώς είναι η κτήση, όλη την ουσία, και η δυνατότητα χρήσεως της κτήσεως. Εκεί ο άνθρωπος εμφανίζεται με την εξής περιουσία. Είναι το κατοικόνα Θεού, είναι κατοικόνα Θεού, λογική ελευθερία, και η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει αυτό το κατοικόνα και να χρησιμοποιήσει την κτήση ώστε να τελειώσει το κατοικόνα Θεού. Όταν έκανε τον άνθρωπο είτε προκειμένου να τον κάνει, είτε τον άνθρωπο στην αρχικό, είτε πέρα, είτε καθ' ομοίως. Και κατά
τάξη της δημιουργίας έμεινε στο κατοικόν. Το κακομοίριο τύν έμεινε ως δυνατός. Εργαζόμενος με τη λογική και το αυτοτούσιον, τη βοηθεία και τη στήθεως, να πάθει εις το κακομοίριο. Αυτό όμως είναι πραγματικά η δυνατότητα. Και αυτός είναι ο τελικός σκοπός του ανθρώπου. Μην ψάχνουμε να πούμε τι δεν θα είχε, ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Αγαπητοί μου, είναι αυτός ο σκοπός. Και αν σας ερωτήσουν τι είναι ο σκοπός της υπάρξεως του ανθρώπου, θα το ξέρετε πολύ καλά. Είναι αυτός. Να περάσει από το κατοικόν ή το καθομοίριο. Τίποτα άλλο. Αυτό μόνο. Με απλά λόγια. Προσέξτε. Πάνω σε αυτό το σημείο, είπαμε με απλά λόγια, κανείς θα είχε να πει πολλά πράγματα. Ο άνθρωπος δια του λογικού του ανακαλύπτει και επινοεί πού, εις των χώρων του επιστητού. Προσέξτε, με αυτά τα τρία τώρα που είπα, έδειξε ότι το πολύ μέρο. Ανακαλύπτει ως αυτή κάτι που υπάρχει στην ψήφη και το φέρω στην επιφάνεια. Το βρίσκω. Επινοώ θα πει κάτι που δεν υπάρχει στην φύση και εγώ το κατασκευάζω, όπως μια μηχανή δεν υπάρχει, αλλά στην έννοια την κατασκευάζω, την επινοώ. Έτσι, ο άνθρωπος ανακαλύπτει τα δυνάμεις της δημιουργίας, της φύσεως, επινοεί ό,τι επινοεί μέσα στον χώρο του επιστητού, δηλαδή μέσα στην φύση. Έχει δηλαδή ως ύλην, έχει ως αντικείμενο των ανακαλύψεών του και των επινοήσεών του αυτή την ιδέα την ψήφη. Με άλλα λόγια, είναι ο άνθρωπος που κάνει επιστήμη. Που κάνει επιστήμη. Αλλά, ό,τι ανακαλύψει και επινοεί, επειδή ψήφη είναι ένα δίκοπο μαχαίρι ανάλογα με τη στάση που θα πάρει ο άνθρωπος, αυτό δίνεται να είναι. Ίδια την ωφελία του, ίδια την αυτοκαταστροφή. Σας αναφέρω κάτι σύγχρονο και ένα μόνο παράδειγμα. Ο άνθρωπος ανακαλύπτει την ατομική ενέργεια και επινοεί την δεσμευτική και τον τρόπο χρήσεώς. Θα το πω άλλη μια φορά. Και λέτε τα δύο αυτά ρήματα ανακαλύπτει και επινοεί. Να μην συγχωρέσετε αν μερικά πράγματα τα επαναλαμβάνω. Να γίνω κατανοητός από όλους. Ανακαλύπτει την ενέργεια την ατομική γιατί υπάρχει μέσα στην φύση. Δεν δει κατευθείαν ο άνθρωπος, όπως και ο ηλεκτρισμός, ενέργεια. Την ανακαλύπτει. Και επινοεί τα μεθόδου να την αποδεσμεύσει και ταυτόχρονα να την δεσμεύσει προς την ίδια φύση. Πώς να το χρησιμοποιήσω, πώς να κινήσω ένα αεροπλάνο, πώς να κινήσω ένα πλοίο, να κινήσω μια μηχανή, ένα υποβρύχιο. Με την ατομική ενέργεια. Αυτό θα πει επινοώ τώρα. Αλλά πλάι την ανακάλυψη και επινόηση για το κέρδος και την ωφελιά του θα είναι και ατομικά όπλα. Θα είναι και ατομικές βόμβες. Και τις πετάει στο αντίπαλο στρατόπεδο και σκοτώνει τον τρόπο. Ότι βλέπει κανένας εδώ ότι η κτήση δια της κρίσεως του αυτέξητη και της λογικής άλλοτε μεν είναι ωφέλιμος, άλλοτε δεν είναι καταστροφή. Μέσα όμως στην περιουσία του πατέρα, δηλαδή τη χρήση της λογικής και της ελευθερίας και προφέρω την εκκλησία. Πάρτε ένα μικρό παραδείγματάκι, ένα άλλο. Πάρτε τα σταφύλια που είναι η εποχή του τώρα. Τα σταφύλια. Ποιος μας άλλος, ο Θεός μας άλλος, είναι η δική. Ποιος το εκείνε τα σταφύλια από τα κλίματα, τα συνέφτυξε, τα βάλε μέσα σε βαρέλια. Ο τιμός της τέσσερις δήμασεν και με τελείσει σε σταφύλι και να πάει να το πει. Ποιος το όρτο έκανα. Ο σκατόχυρος που θα πάει να ρημάσει τα σταφύλια, θα κατεβάσει τις ρόγες, θα τις βάλει στα κάτω να πάει στα παιδιά του. Και τα σπουργίτια και τα πουλιά θα πάνε τις ρόγες. Τίποτα. Ο άνθρωπος πέραν της προσφερωμένης, της προσφοράς της κύκλος, βάζει την επινόηση. Βάζει την επινόηση. Και κάνει το κρασί. Τώρα πίνει το αυτοκίνητο. Και πίνει και μεθάει. Και ο Θεός, διότι ενέστησε ο άνθρωπος,
Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ γίνεται μια κατάκριση. Διότι οι λογικοί και το αστεκτούσιον κινούνται όχι πλέον μέσα στην περιουσία του πατέρα. Ο άνθρωπος δεν μένει ευχαριστημένος να έχει αυτά που του δίνει ο Θεός και να είναι μέσα στον πατέρα. Δηλαδή να είναι κοντά στον Θεό. Δεν θέλει. Γιατί? Και πράγματα τον οθούν τον άνθρωπο να απομακρυνθεί. Το ένα είναι η ατμόσφαιρα του πατρικού σπιτιού. Πάντα το δε σαν μικρογραφία μέσα στο σπίτι με τα παιδιά. Εξάλλου, το μεγάλο αυτό θέμα σχέσεως ανθρώπου με Θεό ήδη διαγραφείται μέσα στην παραβολή ενός πατέρα με τα παιδιά. Και το δεύτερο είναι η έλξη του κόσμου. Καλά το δείτε. Ο άνθρωπος μέσα στο περιβάλλον του Θεού, μέσα στο κλίμα του Θεού, αισθάνεται πιεστικά. Όχι διότι ο Θεός πιέζει, δεν πιέζει ο Θεός, αλλά διότι κατά πάθος από τον εγωισμό του ο άνθρωπος αρνείται την χειραγωγία του Θεού, λέει ότι ο νόμος του Θεού είναι βαρύς, λέει ότι οι εντολές του Θεού είναι ανέφικτες, αντί να τον αφαρμοστούν, λέει ότι η άσκηση είναι πιεστική. Δεν αντιλαμβάνεται όμως ότι αν ο νόμος είναι βαρύς, ο Χριστός είπε ότι ο τιμός μου ελαφρύ, οι εντολές μου είναι ελαφρύ και ελαφρές. Και ο τιμός μου είναι χρήτος. Δηλαδή, αγαπώς τον τιμός μου, τιμός, ναι, τιμός, μπαίνει εδώ. Είναι όμως όμορφος ο τιμός μου. Είναι όμως ο Θεός. Και ο γάμος δικός είναι. Εξάλλου οι υπογάμο λέγονται σκύλοι. Και τι όμως παντρεύονται αφού είναι δικός. Φανερώνει λοιπόν ότι ο γάμος παρουσιάζει μια γλυκύτητα. Η γλυκύτητα δεν πηγαίνει αγαπητοί μου στο μυαλό μας σε στατικά πράγματα. Η γλυκύτητα του εγάμου βίου είναι και στην συμβίωση. Τι οκαζιόν, τι ο ψυχός. Τι είναι δική, δεν ξέρω πως κάτω. Αν πραγματικά το καταλάβουν, είναι ο αν λοιπόν είναι πραγματικά ζυγός ο γάμος, τότε γιατί παντρεύονται οι άνθρωποι. Και καλά, τι είναι απαθέ ο τάδε, γιατί πάμε και εδώ. Αλλά πρέπει ότι ο γάμος είναι μία, θα λέγαμε, ένα χρυσό ζυγός. Πόσο περισσότερο χρυσό ζυγός είναι ο ζυγός του Ευαγγελίου. Γι' αυτό λέει ότι είναι χρυσό. Δηλαδή, είναι και ένας άλλος παράγων που έρχεται να βοηθήσει τον δυσκύλητο εαυτό μας. Είναι ανασταλτικός της στηρίσεως των εντολών του Θεού. Η έλξη του κόσμου. Ενώ από τη μία μεριά πρέπει να εφαρμόσω τις εντολές που έχουν την άσκηση. Από την άλλη ο κόσμος μου φωνάζει, έλα να δεις πόσο γλυκή είναι ο κόσμος. Θα δεις ότι δεν έχεις ανάγκη να κάνεις άσκηση. Όλα είναι απλά, όλα είναι μαλακά, όλα είναι ιδέα και γλυκά. Έλα να δεις. Δεν έχει τίποτα να κοπιάσεις. Είναι όπως ακριβώς μια χιονοστιβάδα την αφήνει να πέφτει, να τσουλάει. Έτσι ακριβώς είναι και η κοσμική ζωή. Όλα είναι πολύ εύκολα. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι εκείνα που κάνουν τον άνθρωπο να θέλει τελικά να φύγει από το περιβάλλον του Θεού. Ο πατήρ όμως, εφόσον ο Υιός επιμένει, και έλθει. Δεν θέλει. Αναδιάσει. Ο Θεός υπομιμνήσει, υπενθυμίζει, έρχεται να παρακαλέσει. Έρχεται να πει, μη παιδάξει που το κάνεις αυτό. Μη. Κόλασε στο τέλος. Απόλυα. Αν ο άνθρωπος τον επιβαίνει, ο ίδιος ο Θεός έρχεται να δώσει την ελευθερία την οποία
πράγματι εκείνος την έδωσε. Να κάνει χρήση των όσων εκείνος έδωσε στον άνθρωπο. Και τότε αφήνει τον άνθρωπο να κινηθεί όπως θέλει. Διήλεν αυτή τον δύο. Του συνεμήρασε την περιουσία. Ο πατήρ της παραβολής. Λέγει ένας ερμηνευτής, ο Ζυγαπινός. Ήχουν αυτεξουσίων αυτούς απέλησαν. Και τον έναν και τον άλλον τους απέλησε με τους... Καλά εντάξει, πάντα την περιουσία του, αυτεξουσίων. Ουδέν αγαρό Θεός αναγκάζει μη βουλόμενον πειθαρχή. Εάν και εμείς δεν θέλει να πειθαρχήσει ίσως, ο Θεός κανέναν δεν αναγκάζει. Γιατί ο Θεός, όπως σας είπα, δίνει τις αμφουσέρους ό,τι πρέπει να δώσει. Δηλαδή ο Θεός έδωκε το κατοικόνα, τη λογική των αυτεξούσεων, σε όλους τους ανθρώπους. Μα σε όλους. Έστω και αναγνωρίζει ο Θεός ότι οι μεν θα μείνουν πλησίον του, οι δε θα απομακρυνθούν, θα αποστασίσουν, ακόμη και θα βρεθούν ή συγκόλα. Είναι η μεγάλη απορία μερικών. Γιατί ο Θεός, αφού ήξερε ότι οι άνθρωποι, εκείνοι κάποιοι άνθρωποι, θα πάνε εις την κόλαση, γιατί τους έπλασε, έτσι λένε μερικοί. Να ειδού η απάντηση. Διότι ο Θεός ουδέν αναγκάζει, αλλά αυτεξουσίως κινείται και δίδει το κατοικόνα του, έστω και αν αυτό το κατοικόνα του τελικά βρεθεί εις την κόλαση. Το ίδιο συνέβη και με τις πρωτοπλάσεις, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Έκτοτε, από τότε που συνέβη τις πρωτοπλάσεις, το πρόβλημα της χειραθετήσεως του ανθρώπου από τον Θεό θα μένει ακαμφώδες και θα γεννά πλήστας μορφάς μέσα εις αυτήν την ανθρωπίνη ιστορία με απροσμετρήτους οδυνηρά συνεπίες. Είναι με άλλα λόγια, οι διάφοροι ουμανισμοί που σε διαφόρους εποχάς και με διάφορων τρόπων έχουν εμφανιστεί επί της ανθρωπίνης, εντός της ανθρωπίνης ιστορίας. Απεδίμησε με την πολλά σήμερα, ο νεότερος Θεός εμάζεψε ότι είχε και απεδίμησε εις χώραν μακράν. Απεδίμησε, αποδημώ, η αποδημία του ανθρώπου. Η οποία αποδημία, οπωσδήποτε, δεν είναι. Πού να φύγει ο άνθρωπος. Πού φύγω, λέει, από το πνεύματό σου. Πού να πάω. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Όπου και όπως να κινηθεί ο άνθρωπος, ή επί της γης είναι, ή επί της σελήνης, ή επί του άρεως, ή εις τα εσχατιά του σύμπαντος, αν υποτεθεί ότι θα μπορούσε να πάει, αδύνατον όμως, είτε κάτω από την παρουσία και το βλέμμα του Θεού. Αλλά η χώρα ή μακρά, η αποδημία δεν είναι τοπική, αλλά είναι τροπική. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος τελικά βρίσκεται μακρά του Θεού. Είναι δηλαδή η προαίρεση. Αργότερα θα δούμε ο Θεός θα επιδημήσει προς τους αποδήμους της χάριτός του για να τους σώσει. Και εμπροκειμένου είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος χαλκεύει ούτως υπήν την παραβολή του ασώτου για να δείξει ότι ήδη επεδίμησε ο Θεός προς τους αποδήμους της χαριτός του. Ωραία το λέγει αυτό ένας οίκος από τον ακάθιστον ύμνον, το γράμμα Σ. Χάριν δούνε τελείσας ο κλιμάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Τι ωραίος ήχος είναι, ωραίος ήχος θαυμάσιος. Θέλοντας να δώσει λέγει χάρη από παλιούς αρχαίους λογαριασμούς. Εκείνος ο οποίος είναι ο χρεολύτης των ανθρώπων, λύνει τα χρέη, τα χαρίζει τα χρέη, επεδίμησε, ήλθε, προσπίου, ήλθε απ' αυτού μας, προσπίου, προς τους αποδήμους της χαριτός. Προς εκείνους οι οποίοι έφυγαν μακάρι. Είναι υπέροχο αυτό. Εδώ βλέπει κανείς την φιλανθρωπία και την αγάπη του Θεού. Η μακρινή χώρα τι είναι? Η μακρινή χώρα, αγαπητοί μου, είναι η επιλυσμοσύνη, η πλήρη του Θεού.
Είναι εκεί που ο άνθρωπος πια ξεχνά τον Θεό. Μπορεί να είναι δίπλα μας. Είπαμε, είναι τροπικό, τροπική η αποθυμία, η μακράν χώρα. Είναι η επιλυσμοσύνη η πλήρη του Θεού. Θα γράψει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους. Η λύση ποτέ θα έρθει, εσείς οι εθνικοί, είτε εν το καιρό εκείνο χωρίς Χριστού. Ποιο καιρό, πιστεύει ο Χριστός. Χωρίς Χριστού. Απειλοτριωμένοι, αποξενωμένοι και ξένοι. Ελπίζα μη έχοντες σε άθεοι εν τον κόσμο. Δεν είχατε καμία ελπίδα Θεού, καμία ελπίδα σωτηρίας. Είσαστε άθεοι μέσα στον κόσμο. Για την Αγία Γραφή υπάρχει ο πιστός και ο άθεος. Δεν υπάρχουν ενδιάμεσα σκαλοπάτια. Μάλιστα με την ευκαιρία, ας με επιταθεί αυτή η μικρά παρένθεση, η επεξηγηματική παρένθεση είναι. Προσέξτε. Εμείς λέμε, αν δεν πιστεύει στη θεότητα του Χριστού, αλλά πιστεύει απλώς τον Θεό, λέμε ότι είναι όχι άθεος, αλλά είναι άπιστος. Εάν τώρα δεν πιστεύει σε έναν μόνον Θεό που να ονοματίζεται, αλλά πιστεύει, όπως λέγει, σε μια ανωτέρα δύναμη, τότε λέμε δεν είναι άθεος, γιατί κάπου πιστεύει. Και λέμε άθεον εκείνον, ο οποίος δεν δέχεται τίποτε το υπερβατικό, ούτε το εξωκοσμικό, ούτε το ενδοκοσμικό. Τίποτε. Ούτε αν ο Θεός δεν ταυτίζεται με την κτήση, ούτε αν ακόμη και ταυτίζεται με την κτήση. Δεν δέχεται τίποτε. Δηλαδή, δέχεται ως αυθεντία τον εαυτό του άθεο. Κανένα Θεό δεν δέχεται. Τίποτα. Είναι ο φακής, ο φονδροειδής ελισμός. Για την Αγία Γραφή, αυτές οι κλιμακώσεις δεν υπάρχουν. Εάν είσαι γνώστης του αληθινού Θεού, είσαι ο ένθεος άνθρωπος. Εάν δεν είσαι γνώστης καν του αληθινού Θεού, είσαι ο άθεος. Με αυτή την έννοια ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Εφεσίους ως εθνικούς ποτέ ιδωλολάτρες ότι ήταν άθεος. Διότι ο Απόστολος Παύλος ένας ελιγμός του λόγου. Να με την καλή σημασία, κολακεύσει τους Αθηναίους, με την καλή σημασία, τους είπε ότι τους βλέπει από όλους τους ανθρώπους που γύρισε και γνώρισε ως τους πλέον ησυδαιμονεσέρους, δηλαδή τους πλέον θρησκευτικούς. Αυτό είναι ένα σχήμα, διότι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτό το ρωτησίο, αλλά πια στους χριστιανούς Αθηναίους. Ενώ τώρα ομιλεί στους ειδωλολάτρες Αθηναίους, νομίζω ότι υπάρχει πολλή διαφορά. Και όταν τους έλεγε άθεους, αυτοί θα παραξενεύονται. Όταν θα γίνονται χριστιανοί, θα τους έλεγε ότι κάποτε είσαστε άθεοι. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέει, ο μη έχων των Υιών, ούτε τον Πατέρα έχει. Και συνεπώς, άμα δεν πιστεύεις στον Ιησού Χριστό, τότε δεν έχεις ούτε τον Πατέρα. Δηλαδή, αν δεν πιστεύεις στον Άγιον Τριαδικών Θεών, με όλα τα απαιτήσεις της Αποκαλύψεως του Λόγου του Θεού της Αγίας Γραφής, τότε δεν έχει Θεό. Ουδέ τον Πατέρα έχει. Ακούσατε, ουδέ τον Πατέρα έχει. Και συνεπώς είναι άθεος. Οι Εβραίοι αυτή τη στιγμή, γιατί για τους Εβραίους ελέγχει αυτό, είναι άθεοι. Και ας τους λέμε ότι είναι μονοθεϊστές. Οι χιλιαστές που δεν δέχονται τον Υιόν είναι άθεοι. Ένθεος είναι μόνον εκείνος που πιστεύει στον Άγιον Τριαδικό Θεό, το επαναλαμβάνω εκ Δευτέρου, με όλα τα δογματικά απαιτήσεις της Αγίας Γραφής. Πάς μη δεχόμενο την άθεο. Τρίτα και κατηγορηματικά. Έτσι δέχεται τον άθεο και τον ένθεο η Αγία Γραφή. Κλείω την παρένθεση, αυτή την παρέκκληση που έκανα, και επανέρχομαι. Ώστε, εκεί που αποδημεί ο νεότερος Υιός, τι είναι εκεί στη μακρινή χώρα, είναι εκεί που εκολάπτεται, γεννάται, αναπτύσσεται και καρποφορεί η ασθενεία. Εκεί, στη μακρινή χώρα, γίνεται μοιραίος και αναπόφευκτα ο διασκορπισμός της ουσίας, ο διασκορπισμός της περιουσίας του Θεού. Ο διασκορπισμός της προσωπικότητας.
Θα το πούμε, αν ο Θεός θέλει, συζητήσουμε και θα συνεχίσουμε το θέμα μας αυτό, όταν θα κάνουμε το ψυχογράφημα αυτής της παραβολής, που θα δούμε ότι είναι η δαπάνη της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Διότι το κατοικώνα χαρακτηρίζει την ανθρωπίνη προσωπικότητα. Και δεν υπάρχει φοβερότερο πράγμα από την δαπάνη της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Τα τάλαντα, εκεί, στην μακρινή χώρα, χρησιμοποιούνται δια την αυτοκαταστροφή του ανθρώπου. Ακόμη εκεί, στη μακρινή χώρα, καλλιεργείται η δαιμονιώδη σοφία, που λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφότερος. Και ποια είναι η δαιμονιώδη σοφία? Είναι όλες εκείνες οι επινοήσεις του νου, σοφία είναι, που τελικά δια του αυτεξουσίου θα χρησιμοποιούσουν δια το κακό. Είναι αυτό που λέγει πάλι η Κεριδιατή και ο Πατρός Παύλος, εφευρεθέ κακόν. Είναι η δαιμονιώδη σοφία. Τέλος, εκεί, στην μακρινή χώρα, αναπτύσσεται η αθεοφοβία, που δεν υπάρχει ο φόβος του Θεού. Ο γόνιμος φόβος του Θεού, ο χωνοποιός φόβος του Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος θα πει, ο μη συνάγων με τεμού, σκορπίζει, ρητά, αυτός που δε μαζεύει μαζί μου, στην πραγματικότητα σκορπίζει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτό που λέει ο λαός, αν θέλετε να το παραβάλλουμε λιγάκι, διαβολομαζόμαστε ανεμοσκορπίσματα. Δε μαζεύεις με το Θεό, σκορπίζει την πραγματικότητα. Διότι δεν θα αντέξει την αιωνιότητα αυτό που μαζεύει. Θυμηθείτε εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, πως βλέπετε το έκαστος πως επικοδομεί. Όρθον λέει χρυσόν άριδρο λίγο στο σημείο. Η φωτιά θα έρθει και θα δείξει το έργο που μάζεψε ο καθένας και ο καθένας. Έρθες αχυρένια καλύβα, θα καεί με τη φωτιά. Έκανε πέτρινη οικοδομή και χρυσή, δεν θα καεί. Θα μείνει, το πιστάσουμε εμείς. Η ζωή της ασωτείας, εις εκείνη τη χώρα τη μακρινή, είναι φαινόμενο αναπόφευκτο. Γι' αυτό βλέπετε, στην εποχή μας μάλιστα, το φαινόμενο της αφαιρίας συνοδεύεται με το φαινόμενο της ανηθικότητας. Και αντιστρόφως. Το φαινόμενο της ανηθικότητας συνοδεύεται με το φαινόμενο της αφαιρίας. Δεν πλάθινα τον λόγο για να πω το αντιστρόφως, διότι το ένα γεννά το άλλο. Το ένα γεννάει το άλλο και αφού το άλλο γεννηθεί, το παιδί γίνει μεγαλύτερο από τη μάνα, τότε το παιδί γίνεται μάνα για να γεννήσει τη μάνα μεγαλύτερη από τον εαυτό του. Τώρα γίνεται το άλλο, αλλά επαλλήλως. Αλληλογεννώνται και αλληλοαναπτύσσονται. Το ένα μεγαλώνει πιο πολύ από το άλλο διαρκώς. Η αθεία την αληθικότητα, διαρκώτε την αθεία. Αρκεί, δεν υπάρχει αυτό, να υπάρχει ο πλούτος, το χρήμα και το αυτεξούσιο, η ελευθερία. Δεν θα κάνει εντύπωση ότι στην εποχή μας, μέσα σε αυτόν τον πλούτο, πλούτο τώρα πάρει το όχι ως ταλέντα, όχι ως τάλαντα του Θεού, και αυτό, και ως τάλαντα του Θεού, αλλά και ως χρήμα. Ότι στην εποχή μας ιδιαίτερα θεωρίζεται η ελευθερία. Βεβαίως, δεν θέλω να πω ότι σε παλιότερες εποχές έγινε το δέσμευση της ελευθερίας και αυτού του προσώπου καλώς νοουμένης ελευθερίας. Εγίνε το, δυστυχώς από τους ανθρώπους, πλην όμως. Αυτή η αποδέσμευση είναι κάτι που ξεπερνάει τα όρια. Και έτσι η ελευθερία μπαίνει στην περιοχή της ασυδοσίας. Αρκεί να έχω ελευθερία όπως την νοώ και την νοεί ο καθένας όπως θέλει. Πάντα όμως μέσα στην περιοχή σε όλη την ισχύμιο έχει την ίδια. Είναι μαρτυρημένο αυτό, το ξέρουμε, το βλέπουμε. Τα παιδιά μας δεν αυτό θέλουν. Ελευθερία και λεφτά. Είναι γνωστό. Ασωτεία όμως δεν σημαίνει το ακόλαστο. Μόναν δεν σημαίνει το ακρατές, αλλά και το αφιδές. Εκείνο που λέγεται σπατάλι, η σπατάλι, η κατάχρηση της κτήσεως. Μην πάει το μυαλό σας δηλαδή ότι, α, οι άσωτοι άνθρωποι, δόξα τω Θεώ θα πούνε τώρα εδώ οι καθήμενοι, εμείς δεν είμαστε οι άσωτοι άνθρωποι. Θα δείτε όμως αγαπητοί μου ότι είμαστε όλοι οι άσωτοι και εσείς που με ακούτε και εγώ που σας μιλάω. Και η ασωτεία
Δεν αναφέρεται, ξαναλέμε, εις το ακρατές και το ακόλουθον. Αναφέρεται και εις το αφιδές, τις πατάλιες, τις πατάλιες της κτήσεως. Όταν ο άνθρωπος κάνει κατάχρηση της κτήσεως, είναι σπάταλος, άρα είναι άσωτος. Θα το πει αυτό ο Απόστολος Παύλος ως εξής. Μη δεχρώμενοι το κόσμο τούτο, ως μη καταχρώμενοι. Όταν κάνεις χρήση της δημιουργίας, χρήση της κτήσεως, χρήση των αγαθών, ή κάνεις κατάχρηση. Διότι αν κάνεις κατάχρηση, κάνεις πατάλη. Και αν κάνεις πατάλη, είσαι άστοτος. Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα της αυτοκίνησης πρέπει να βρείται η μορφή. Ακόμη θα χρησιμοποιήσω παρακάτω μορφή για να το εμπεδώσουμε. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει στον Τιμόθεο. Ιδές παταλώσα πία. Ιδές παταλώσα κύρα. Δηλαδή, η κύρα γυναίκα. Που πέθανε ο άνδρας της. Που ζει ή θα τα απολαύσει. Τη ζωή της πέθανε ο άνδρας της και τώρα ζει τη ζωή της. Ιδές παταλώσα, είδατε τι ρήμα βάζει. Παταλώσα. Παταλώ. Κάνω κατάχρηση. Κύρα, ζώσα πέθνηκε. Ζωντανή πέθανε. Πριν πεθάνει, έχει πεθάνει. Ακόμη, ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφότερος θα πει «Ετρυφήσατε». Είδατε το ρήμα «τρυφό». «Ετρυφήσατε». «Τρυφό» θα πει «απολαμβάνω μεταπολή τρυφής». «Απολαύσε ως πολυτελεία». Είναι η απόλαυση και η πολυτέλεια. «Ετρυφήσατε επί της δύ» και «εσπαταλήσατε». Βλέπετε τι ρήμα βάζει «εσπαταλήσατε». Εθρέψατε τα καρδία ημών ως εν ημέρα σφαγής. Δηλαδή, θρέψατε τα καρδία σας στην έκφραση, γεμίσατε από τα αγαθά της γης, σαν τα μουσχάρια που τα παχαίνουμε για να τα πάμε για σφάξιμο. Και η μέρα της σφαγής δεν είναι παρά όλευρο που έρχεται με ένα πόλεμο, που είμαι μια καταστροφή, είμαι ένα σεισμό, είμαι ένα θανατικό, με ένα δηλαδή φυσικό κακό ή ηθικό κακό που είναι τοπικό ή παγκοσμίω και τελικά που θα είναι η κρίση ενώπιον του εμφανιστέντος Χριστού όταν θα έρθει να κρίνει τον κόσμο. Είναι η μέρα της σφαγής. Για ποιους η μέρα της σφαγής, η κρίση. Και εκείνους που έστρεψαν, εντρίσισαν και εσπατάλησαν. Βλέπετε λοιπόν ότι η ασωτεία παίρνει έναν ευρύτερο χαρακτήρα. Μπορεί να μην είσαι άσωτος μεθώντας και ξενυχτώντας και εν κρεφάλι ευρισκόμενος και κουτουλώντας πάνω στις κολόνες της ΔΕΗ από τη μέση σου, αλλά και μόνο γιατί στο σπίτι σου θα ζεις πάταλα. Αυτό είναι η ασωτεία. Αλλά του νεοτέρου ήρου, δαπανίσαντος αυτού πάντα, είσαι λίμος, όλα τα κτώδες. Εκεί στη χώρα τη μακρινή, η χώρα της αθείας, θα απομακρύνσεις από τον Θεό, της αγάπης του Θεού. Εκεί έρχεται η εξόπληση. Όταν σπαταλάς, θα ξοδευτούν εκείνα τα οποία εσπατάλησες, θα τελειώσει μια μέρα, θα τελειώσουν όλα. Εσπατάλησε όλα. Λέει πάλι ένας ερμηνευτής ο Διγαπινός. Όπου ότου θείου φόβου σύτο ου γεωργείται, όπου δεν γεωργείται, δεν σπέρνεται στο σιτάρι του φόβου του Θεού, εκεί λοιμός ισχυρός, ου κάρτου, αλλά αρετής. Εκεί γίνεται και πείνα φοβερή, όχι ψωμιού, αλλά γιώτος και αρετής και ασφαλείας, και αισθήματος ασφαλείας. Όπου εφορία παντός κακού, εκεί αφορία παντός καλού. Όπου υπάρχει εφορία, ο πλουτισμός, η σπατάλη, κάθε κακού, ο πλεονασμός, το ξεφύλισμα, κάθε κακό, εκεί υπάρχει η γη αφορία. Δηλαδή η σειρότηση, η αφορία, κάθε καλού και αγαπή. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί μου, η ελευθερία των απολαύσεων, θα περιόρισε, όπως να μην είσαι το άγω αμαρτωλός, έχει... από τον ίδιο τον άνθρωπο και είναι η αηδία. Ο άνθρωπος ο οποίος γρύπτει τον εαυτό του στην ακολασία, την ασωτεία και την κύλη, εν ευρία και εν ευρία, γρήγορα διάρκει η ζωή του.
ζωή του. Τη χαίρεται τη ζωή του. Αρχίζουν οι κύψεις στη τηλεβίζια. Το συντόπισμα, χώρο του χορτασμού, το μπούχτισμα. Γι' αυτό των αυτοκτονιών είναι συχνό και συχνό που ευημερούν από τις τάξεις της μεσαίας του. Αν θέλετε και δυστυχώς. Το φαινόμενο των αυτοκτονιών είναι πυκνότερο στους λαούς εκείνους που έχουν υψηλόν δείχνει την ευημερία από τους λαούς που παίρνονται. Θελπίν, την αυτοκτονία θα την βρείτε σε πολύ χαμηλό βαθμό. Στην Περσία, στην Κινδία, στην Κίνα. Σε χώρες υποσυτιζόμενες, στην Αφρική, θα την βρείτε όμως σε υψηλό δείκτη στη Σουηδία ή στην Ευρώπη. Έχει λόγο να αυτοκτονήσει ο πολίτης της Σουηδίας? Δεν έχει λόγο. Κοινωνικές ασφαλίσεις, εκπαίδευση, τα πάντα, δουλειές. Μισθός ψηλός, τα πάντα τα έχουν όλα. Έτσι λέει, τα έχουν όλα. Ας απαιτήσουν λύπη. Τι τη λύπη? Του λείπει ο Θεός. Και μην είναι ο Θεός. Έχει την αηδία. Έχει ο χώρος, το μπούχτισμα. Κάποτε άλλο είχα πει, είχα διαβάσει τη μίδα πολλά χρόνια. Κάποιος νεαρός εκατομμυριούχος, ο πατέρας εκατομμυριούχος, και κάτι 17 χρόνο παιδί, η στοκτόνησε, κάθισε ένα κυβήμα και είπε ότι τα δοκίμασε όλα στη ζωή του, δεν είχε τίποτα άλλο να δοκιμάσει και μία από τι άλλο να δοκιμάσει, η στοκτόνησε. Βλέπετε λοιπόν ότι το αίσθημα του κόρου έρχεται τόσο βαρύ, καταπληκτικό, να επικαθίσει στην ανθρωπίνη ψυχή. Αλλά και το αίσθημα της μονότητας, της μοναξιάς. Από μου έρχεται και η κατάπτωση των ψυχικών και των σωματικών δυνάμεων. Έτσι βλέπουμε πολλάκι γερόντια 25 ετών. Νέοι και νέες 25 ετών που δοκίμασαν τη ζωή, πως τη δοκίμασαν, ήπια το ποτήρι τη ζωή μέχρι πληγό. Και βλέπετε γερασμένες, ρυθιδωμένες, το πρόσωπό τους φαίνεται ότι πια όλα τα πια τη ζωή τα ποτήρια, όλα τα πια. Και την αλυσικότητα δοκίμασαν και τα ναρκωτικά δοκίμασαν και τα πάντα δοκίμασαν και τα ξενήθια. Βλέπετε ένα αυλακωμένο πρόσωπο, ένα πρόσωπο άρρωστο. Του δείχνει ανθρώπους που δεν μπορούν πια στη ζωή να προχωρήσουν. Η ψυχή του, αναφέραμε, έτσι από το μπούχτισμα, αυτή την απογοήτευση. Και έχουμε τα γερόντια των 25 ετών, απέλπιδα γερόντια που γέρασαν προώρα. Αλλά είναι και το δεύτερο. Το δεύτερο όριο προέρχεται από εξωτερικά δυσβενείς συνθήκα. Όπως είναι ο λοιμός. Έπεσε λέγει λοιμός η χώρα εκείνη. Τι να. Δηλαδή είναι δημόσια ή οικιακές συμφορές. Πέφτει για συμφορά μετά το σπίτι, γίνεται ένα ατύχημα, σκοτώνει κάποιο μέλος της οικογένειας μας ένα αυτοκίνητο ή το αυτοκίνητο που έχει η οικογένειά μας τραχιαρνικά που και σκοτώνεται ένα ή περισσότερα μέλη της οικογένειας. Πέφτει μια αρρώστια μετά το σπίτι, κάποτε και ανίατος, αρρώστια και αμέσως το σπίτι αναστατώνεται. Αμέσως αλλάζει προσανατολισμό, αμέσως τώρα με εγκλητήσει, τι να κάνει. Τι να κάνει τώρα, έπεσε σύμφωνα μέσα στο σπίτι, ανακοπή, όρια. Ή δημόσια θα τύπα, δημόσια συμφορά. Θέλει πει στην πόλη μας έγινε σεισμός και έπεσε ολόκληρη η πόλη. Όλα τα παιδιά πέσαν κάτω. Τώρα τι θα πάνε με σειρά. Ή ακόμη, ένα πόλεμο. Τι να πάνε με σειρά. Για να μην σας αναφέρω εκείνο το πανάθλιο φαινόμενο, το πανάθλιο, και δεν ξέρω πώς το πληρώνουν πάλι οι Έλληνες, όταν η Κύπρος κατελαμβάνεται από τους Τούρκους, Κύπροι γλεντοκοπούσαν στα εναπομεινάτα ελληνικά σχόλια. Δεν άλλαξε τίποτα από τη δικαιωτική ζωή της Κύπρου παρά τη συμφορά της. Έτσι μαρτύρουν άνθρωποι που έχουν πάει στην Κύπρο. Δεν άλλαξε τίποτα. Δεν μετανόησαν οι Κύπροι, αλλά και εμείς εδώ στην Ελλάδα το ίδιο κάνουμε. Τίποτα δεν άλλαξε. Είναι χαρακτηριστικό, είναι φοβερό. Δείχνει δηλαδή πλέον αστάδεια κάτω κάτω. Δεν υπάρχουν άλλα όρια στις αστάδειες μας. Και όταν υπάρχουν αυτά τα εξωτερικά όρια και τα εσωτερικά όρια των απολαύσεων και της ασωτήριας έρχεται η υστέρηση. Ήρθα τον Θεήσε.
άρχισε να υστερείται. Και αυτή η υστέρηση το στέρημα. Είναι διπλό. Είναι χημικό, είναι και πνευματικό. Και η πνευματική υστέρηση είναι η απουσία. Μια φοβερά απουσία του Θεού. Η φοβερά απουσία του Αγίου Πνεύματος που γεννά την απελπισία. Είναι η απουσία ακόμη του γλυκίου λόγου του Θεού. Είναι η απουσία του προφητικού λόγου του Θεού. Διότι οι ψευδοπροφήτες είναι πολλοί. Ακόμη και τους άνδωνας μπορούν να καταλαμβάνουν οι ψευδοπροφήτες ότι όλα πηγαίνουν καλά. Οι πρίζοι του είναι στο μακυλάνι αυτό. Ο Πασχόρ, ο ιερέας, ο αρχιερέας, ναι, ήταν ο προϊστάμενος του ναού. Ο Πασχόρ, όταν ήκουσε το κύριο του Ιερεμίου του προφήτου, που τον κάλεσε ο Ιερεμίας αυτόν και μερικούς άρχοντας της πόλεως, και τους πήγε λίγο πιο έξω για να τους πει μερικά πράγματα ότι ο Θεός θα ζούσε ή μωρήσει. Και του λέει ο Θεός του Ιερεμίου, πάρε αγόρασε ένα σταμινί, πύρινο, και πάρε το μαζί. Και να τους πει, αφού θα καλέσει ο Θεός, αυτόν και εκείνον και εκείνον και εκείνον θα καλέσει, και τον Πασχόρ φυσικά, τον προϊστάμενο των ιερέων, θα τους πει, ο Θεός θα σας τιμωρήσει αν δεν συλλέξετε. Και ενώ θα πεις αυτό, θα πάρει στα σταμίνι να το σπάσει χάμω και να γίνει καλά. Έτσι θα σας συντρίψει ο Θεός, εάν δεν μετανοείτε. Εποπτική διδασκαλία. Και όταν τα άκουσε αυτά ο Πασχόρ, ο ιερέας, πιάνει τον Ιερεμία, τον έκλεισε μέσα σε ένα δωματιάκι του περιβόλου του ναού του Σολομώντος, τον φυλάξε. Τον έβαλε στο ξύλο, το ξύλο ήταν το βασανιστικό εκείνο όργανο που ήταν ένα κρεβάτι και όπως είχε το κρεβάτι από εδώ και από εδώ υψωμένο, δύο άκρια, εδώ είχε μια τρύπα που σηκωνόταν από το σανίδι από εδώ και έμπαινε το κεφάλι με το λέμε ότι το κεφάλι κρεμόταν πίσω, έξω και έμπαινε το ξύλο, οπότε το κεφάλι ήταν έξω από το ξύλο και τα πόδια μπαίνανε σε τρύπες που ανέβαινε το σανίδι, κατέβαινε μετά.